Και αν δεν, νομίζω δεν υπάρχει αίτημα από άλλο κοινοβουλευτικό. Έχουν τοποθετηθεί. Μετά τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ζήτησε και ο Υπουργός για 3-4 λεπτά μια παρέμβαση. Ελάτε, κύριε Βάκη. Και να κλείσουμε, νομίζω, με τον κύριο Τσακαλώτο για να, ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου, παρακαλώ. Κατά βάση χρόνου, κάποιες οφειλόμενες απαντήσεις του συναδέλφου που προηγήθηκαν εμού. Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί από 7 χρόνια λιτότητας και από τεράστιες δυσκολίες. Έχει όμως εξίσου κουραστεί και από διαπρίσιους κήρυκες της καταστροφολογίας. Δεν θριαμφολογούμε ούτε παρουσιάζουμε κάποιο success story. Τα δεδομένα όμως είναι τα εξής. Και ο Μοσχόβησή και ο Ντάιζελμπλουμ, αν παρακολουθήσατε τις δηλώσεις τους, ενδεχομένως υπό την πίεση των εκλογών τους στις χώρες τους που επίκυνται, κάνανε μία δήλωση. Μιλήσανε για το τέλος της λιτότητας. Μιλήσανε για ένα δημοσιονομικό ισοζύγιο το οποίο θα είναι απολύτως ουδέτερο. Ότι για κάθε ευρώ φόρου θα υπάρχει και ένα ευρώ φοροαπαλλαγής. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν είναι σημαντικό ότι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα 3 δις για 100.000 νέες θέσεις εργασίας, όταν η ανεργία πια έχει φτάσει σε διψήφιο νούμερο, τη βρήκαμε στο 27% και έπεσε στο 23%. Δεν είναι σημαντικό να ανοίξει ο δρόμος στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που η Νέα Δημοκρατία τις θεωρεί και ιδεολειπτικές αιμονές. Και έρχομαι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Εγκαλείται την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε και ότι αυτή η καθυστέρηση ήταν που δημιουργεί παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Αναρωτιέμαι, συνάδελφοι, ποιος δεν θέλει να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Ποιος δεν θέλει να κλείσει. Φταίει η ελληνική κυβέρνηση για την καθυστέρηση. Εσείς τι κάνετε που κάθε μέρα από τούτο εδώ το βήμα της Βουλής καλείτε σε εκλογές. Που ο αντιπρόεδρός σας είπε να μην κλείσει αξιολόγηση για να πέσει αυτή η κυβέρνηση και για να βγει πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιος δεν θέλει να κλείσει λοιπόν αυτή η αξιολόγηση. Εδώ έχουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Μιλάτε για καθυστερήσεις συνέχεια. Πού οφείλονται? Οφείλονται στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα για παρελκυστικές πολιτικές και εκβιαστικές πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν σας άκουσα ποτέ να υπερθεματίσετε, να λέτε μια καλή κουβέντα για τα στοιχεία της Κομισιόν. Το αντίθετο. Οι ευρωβουλευτές σας στο Ευρωκοινοβούλιο για εθνικό θέμα, για θέμα που υπερβαίνει μικροκομματικές σκοπιμότητες και μικροπολιτική εκμετάλλευση, αμφισβητούσαν και τον Ντομπρόφσκις και τα στοιχεία της Κομισιόν. Και συντάσσονταν με την πιο σκληρή πλευρά των δανειστών. Αυτή είναι η θέση σας για ένα εθνικό θέμα μείζωνος σημασίας που αφορά έναν ολόκληρο λαό. Επενδύεται στην καταστροφολογία, λειτουργώντας αυτό τον καιρά, όχι ως αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, ως αντίπαλοι της Ελλάδας στην προσπάθεια της διαπραγμάτευσης. Ακούγαμε ποιον, τον αρχιμάστορα της ιδέας κάποτε, του Brexit, το πολύ κύριο Βόλφκαν Σόιμπλε να λέει ότι ουδέποτε έθεσε θέμα Brexit και ότι ούτε πλέον καν υπάρχει ως ιδέα στο τραπέζι, και από τούτο εδώ το βήμα ο αρχηγός σας καταστροφολογούσε ασύστολα συνεχώς για Brexit, για καταστροφή της χώρας κτλ. Κτλ. Για ποιο λόγο? Για να επιταχυνθούν οι πολυπόθητες εκλογές? Ή μήπως γιατί θα θέλατε να είστε εσείς για να υπογράψετε τα πάντα, και όχι μόνο τα πάντα, όσα μας προτείνουν και άλλα τόσα, σύμφωνα πάλι με την προσφυλή έκφραση του Αντιπροέδρου. Θα κάνω λοιπόν έκκληση να πέσουν οι τόνοι, να σταματήσει όλη αυτή η καταστροφολογία. Ουδέποτε διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Και να ηρεμήσουμε και να προτάξουμε το καλό μιας κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια και θα πρέπει να βγει από αυτή την κατάσταση επιτροπίας όρθια.